Ιούλιος 2019. Βρισκόμαστε στη Μονή της Παναγίας της Ελευθερώτριας, στο χωριό Λαγοπόδο, δίπλα στο Μαχαιράδο, 12 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Ζακύνθου. Βρίσκεται σε μια περιοχή πολύ κοντά στο ναό της Αγίας Μαύρας. Ιδρύθηκε το 1962 από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκέλμπεση, που σήμερα είναι πνευματικός πατέρας του ησυχαστηρίου. Ζει ακόμα? Όχι. Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος δεν ζει σήμερα το 2019. Το τέμπλο όμως του ναού είναι παλαιότερο, περίπου 300 ετών. Είναι το τέμπλο που είχε η προηγούμενη εκκλησία και χρησιμοποιήθηκε στη νεότερη, η οποία κτίστηκε μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της Ζακύνθου του 1953. Θαυμάζουμε το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Παναγίας της Ελευθερώτριας, που είναι πάνω από 300 χρόνια. Είναι το αρχαιότερο τέμπλο της Ελλάδας. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν λείψανα παιδιών που σκότωσε ο Ηρώδης. Πού βρίσκονται αυτά τα λείψανα? Εδώ βλέπουμε τα λείψανα των νηπίων που σκοτώθηκαν από τον Ηρώδη. Επίσης υπάρχουν... Αυτά τι είναι? Τα λείψανα. Τα λείψανα. Συνεχίζουμε με τα λείψανα. Συνεχίζουμε και δείχνουμε τα πετρώματα από τους Αγίους Τόπους. Αυτά τα πετρώματα τα έφερε ο Μητροπολίτης είναι από ό,τι βλέπουμε από τα Ιεροσόλυμα, Οροσινά, στον Ιορδάνη ποταμό. Θάλασσα Τιβέριαδος, όρος των Ελαίων, Βιβλεέμ, παλαιτέρα των φυλακών του Χριστού, Πανάγιος Τάφος του Χριστού, Σανατόριο Όρος, Φρικτός Γολγοθάς, Εθάδε Εθίσιαστε ο Χριστός, Ιερουσαλήμ Αγία Σιών, Σαμαρία. Και εδώ βλέπουμε το σταυρό από τον Πανάγιο Τάφο. Καλά που το πες. Παναρωμική άποψη από το μοναστήρι της Ελευθερώτριας. Σκοπό. Μάλιστα. Λαγανάς ο κόλπος. Στο μοναστήρι μένουν περίπου 15 με 17, 12 μοναχές. Εδώ βλέπουμε τα καταλήματα των μοναχών. Ο εξωτερικός. Εδώ βλέπουμε τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκέλμπεση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος
δημιούργησε όλα αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα εμείς. Ακριβώς έξω από το μοναστήρι, στην κυρία είσοδο, την κεντρική κυρία είσοδο ή μία. Κεντρική βρίσκεται το μνημείο του Αρχιμανδρίτη. Φανταστική είσοδος. Κίονες και ξύλινη πόρτα. Μασίφ σίδερο στα παράθυρα και σκάλισμα γύρω γύρω από κάθε παράθυρο και την πόρτα. Εδώ απολαμβάνουμε τη δημιουργία των μοναχών. Οι μοναχές φημίζονται για τα υφαντά και τις κουρελούδες που φτιάχνουν στους παραδοσιακούς αργαλιούς. Εδώ βλέπουμε το χειροκίνητο αργαλιό όπου υφαίνουν οι μοναχές τις κουρελούδες και το ρουχισμό ευρείας χρήσεως. Ποδιές, πετσέτες κουζίνας και άλλα είδη. Βλέπουμε αμερικάνικο αργαλιό. Εστάλει από την Αμερική εις τον Αρχιμανδρίτη Γκέλμπεση. Περίπου 40 χρόνια. Είναι αργαλιός με πόδια 8, είπαμε. 8 ποδαρικά. Ο χειροποίητος αυτός αργαλιός έχει τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολύ όμορφα σχέδια. Οι μοναχές τον χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους ωραιότατα σχέδια και να τα παρουσιάσουν στους επισκέπτες. Όχι, τι να τα κάνετε αυτά. Εδώ βλέπουμε τα πόδια, τα 8, 2, 4, 6, 8, ποδαρικά. Η σωστή έκφραση είναι ποδαρικά. Με τα δύο πρώτα κάνουν οι μοναχές των τα υφαντά. Τις κουρελούδες. Τις κουρελούδες. Και μετά άλλα κάνουν σχέδια. Αμερικάνικος αργαλιός, χοντρός, σταθερός, μασίφ. Παναγία Ελευθερώτρια. Εκείνο που σου προκαλεί εντύπωση είναι ο συνδυασμός του άσπρου με το κεραμιδί χρώμα και το πυργοειδές που εμφανίζει όλο το μοναστήρι.